Δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος χαίρεται να ψάλλουμε, να Του μιλάμε, να προσευχόμαστε. Του αρέσει η επικοινωνία του μας. Και σήμερα θα πάμε στις πράξεις του Αποστόλου, που ξεκινάει μέσα από αυτό το βιβλίο μια τελείως διαφορετική φανέρωση του Θεού για την Εκκλησία πάνω απ' όλα και για τον άνθρωπο. Και η φανέρωση του Θεού είναι ότι ο Θεός έρχεται και μας λέει κάτι, ότι είναι πνεύμα και έρχεται να κατοικήσει μέσα στους ανθρώπους, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη ζωή μας, για να μπορέσουμε να ζήσουμε πνευματικά και να έχουμε στη ζωή μας δύναμη. Και η δύναμη είναι να περπατάμε μαζί με το Πνεύμα και για να περπατάμε βέβαια με το Άγιο Πνεύμα, ένα στοιχείο είναι να ξέρουμε τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ζούμε σε μια περίοδο που τα πάντα αλλάζουν στον πλανήτη, τα πάντα αλλάζουν στην Εκκλησία και πρέπει να προσαρμοστούμε με τις αλλαγές του Αγίου Πνεύματος κατανοώντας τη γλώσσα του Πνεύματος. Και για να καταλάβουμε τη γλώσσα του Πνεύματος πρέπει να τη μάθουμε μέσα στην ειρήνη, μέσα στη σοφία, μέσα στην χάρη που μας δίνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, για να περπατήσουμε κατά την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Και να βάλουμε τις αποφάσεις μας εκεί που πρέπει, για να μπορέσει η οδηγία του Αγίου Πνεύματος να μεγαλώνει στη ζωή μας. Αλληλούια. Γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι πράξης που είναι το κεφάλαιο, ίσως έχει παραξηγηθεί κατά τις εποχές, όχι μέσα μεγάλες αλήθειες. Ο Κύριος λέει ότι θα λάβετε δύναμη στη ζωή σας. Και όλοι αγαπάμε τη δύναμη και δύναμη είναι να ζούμε μαζί με τον Θεό, να μας κυριαρχεί η θεότητα, να μας οδηγεί ο Θεός μέσα στην καρδιά μας και να ζούμε κατά το Πνεύμα, γνωρίζοντας τη σοφία Του, την αγάπη Του και τους νόμους Του. Γιατί υπάρχουν νόμοι μέσα στη Βίβλο και το Άγιο Πνεύμα πάντα μας οδηγεί στους νόμους του Θεού. Και ένας νόμος του Θεού είναι ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό όταν αγαπάς τον Κύριο και όταν ταπεινώνουμε τον εαυτό μας τον Κύριο και αναγνωρίσουμε τα λάθη μας όλα αυτά, τότε ο Θεός θα μας οδηγήσει σε μια άλλη κατάσταση, σε ένα άλλο περιβάλλον και σίγουρα θα δούμε κάτι καλύτερο από αυτό που περιμένουμε. Είναι νόμοι, γνωρίζοντας την οδηγία του Πνεύματος. Και ζούμε σε μια περίοδο που τα πάντα αλλάζουν στον πλανήτη. Αλλάζουν γιατί αλλάζει η ροή του Θεού, όχι αλλάζουν γιατί απλά αλλάζουν. Και αφού αλλάζει η ροή του Θεού, αλλάζουν και τα πάντα στον πλανήτη. Το σκοτάδι θα μεγαλώσει, αλλά εμείς πρέπει να γίνουμε πιο φωτεινοί άνθρωποι και να ακολουθήσουμε τη σοφία και την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Αν το διαβάσουμε πράξεις, πρώτο κεφάλαιο, 1465 σελίδα είναι. Να το δούμε από την αρχή λιγάκι. Την πρώτη διήγηση βέβαια έκανε ο Θεόφιλε για όλο όσο ο Ιησούς άρχισε να κάνει και να διδάσκει, μέχρι την μέρα κατά την οποία αναλήφθηκε αφού διαμέσου του Αγίου Πνεύματος έδωσε εντολές στους Αποστόλους που διάλεξε, στους οποίους και φανέρωσε τον εαυτό του ζωντανό μετά τα παθήματά του με πολλά τεκμήρια, καθώς εμφανιζόταν σε αυτούς για 40 ημέρες λέγοντάς τους τα σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Και καθώς συναναστρεφόταν μαζί τους, τους παρήγγειλε να μην απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν την υπόσχεση του Πατέρα που ακούσατε, τους είπα από εμένα, επειδή μένω ο Ιωάννης βάπτισε με νερό, εσείς όμως θα βαπτιστείτε με Άγιο Πνεύμα, όχι ύστερα από πολλές ημέρες. Και στο αρχαίο κείμενο με Άγιο Πνεύμα το είχε εν πνεύματι εκεί. Εν σημαίνει μέσα στο Πνεύμα. Θα εισέρθετε μέσα στην κοινωνία του Πνεύματος και μέσα στο Βασίλειο του Θεού. Εκείνοι λοιπόν καθώς συγκεντρώθηκαν, το ρωτούσαν λέγοντας, Κύριε, τάχασε τούτο καιρό που καθιστά στη Βασιλεία στο Ισραήλ. Και του είπε, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους ή τους καιρούς που ο Πατέρας έβαλε στην δική του εξουσία, αλλά θα λάβετε δύναμη όταν έρθει επάνω σας το Άγιο Πνεύμα και θα είστε μάρτυρες για μένα και στην Ιερουσαλήμ και σε ολόκληρη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και μέχρι το τελευταίο άκρο της γης.
Και όταν τα είπε αυτά, εκείνη τον έβλεπα να αναλήφθηκε από κοντά του και από κοντά του μία νεφέλη τον πήρε από τα μάτια τους. Και αναλήφθηκε και από κάτω του μία νεφέλη τον πήρε από τα μάτια τους. Και ενώ εκείνοι εξακολουθούσαν να ταινίζουν στον ουρανό, καθώς αυτός ανέβαινε, ξαφνικά δύο άντρες με λευκά εντύματα στάθηκαν κοντά τους, οι οποίοι και είπαν άντρες Γαλαίοι, γιατί στέκεστε κοιτάζοντας τον ουρανό, αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από εσάς στον ουρανό, θα έρθει με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πορεύεται στον ουρανό. Τότε επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ από το βουνό που αποκαλείται τον Ελαιό, το οποίο είναι κοντά στην Ιερουσαλήμ, απέχοντας δρόμο Σαββάτου, και όταν μπήκαν μέσα ανέβηκαν στον όγιο που είχαν το κατάλημα ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς και ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος και ο Ιάκωβος του Αλφαίου και ο Σίμωνας, ο Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου. Όλοι αυτοί προσκαρτερούσαν με μία ψυχή στην προσευχή και τη δέηση μαζί με τις γυναίκες και τη Μαρία τη μητέρα του Ιησού και μαζί με τους αδελφούς. Γιατί τους είπε ο Χριστός, λέει, εγώ πρέπει να πάω στα δεξιά του Πατέρα, αλλά καθώς θα πάω εγώ θα έρθει η υπόσχεση του Πατέρα. Θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και επάνω σας, αλλά θα μπει και μέσα σας, όποιος δεν έχει μπει. Και τότε θα λάβετε δύναμη, και αυτοί υπάκουσαν στα λόγια του Χριστού και έμειναν στην προσευχή. Και ξέρετε, ο Θεός είναι ένας Θεός. Στην Παλιά Διαθήκη αποκαλυπτόταν με έναν διαφορετικό τρόπο στους ανθρώπους και στο λαό του τον Ισραήλ. Πιο πολλοί Ισραηλίτες έβλεπαν με τα μάτια τους τα έργα του Θεού. Πολύ λίγοι άνθρωποι κατανοούσαν την ύπαρξη του Θεού. Στην εποχή των Ευαγγελίων ο Θεός έρχεται με έναν άλλο τρόπο στην ανθρωπότητα. Παίρνει σάρκα και οστά. Γίνεται άνθρωπος. Και περπατάει ανάμεσα στους ανθρώπους, μιλάει με τους ανθρώπους, διδάσκει τους ανθρώπους, κάνει τα έργα του μέσα στους ανθρώπους και οι άνθρωποι τον βλέπουν μέσα από ένα ανθρώπινο σώμα, από ένα ανθρώπινο σχήμα. Από την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά, ο Θεός έρχεται με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο στην ανθρωπότητα. Έρχεται για να μπει μέσα στους ανθρώπους, να αναπαυτεί επάνω τους, να αναπαύεται επάνω τους, και να μπορέσουν οι άνθρωποι να ζήσουν μαζί με τον Θεό πνευματικά, και τότε ο Θεός να είναι ο παράκλητος στη ζωή τους μέσα. Αλληλούια! Τι είναι ο Θεός? Είναι παράκλητος, αυτός που είναι κοντά μας, για να μας στηρίζει καθώς καλείται και μας οδηγεί. Ο Θεός που βοηθάει τον άνθρωπο. Γι' αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε τον Θεό που μας βοηθάει. Αλλά για να πάρουμε τη βοήθειά του είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη γλώσσα του, να μαθαίνουμε την οδηγία του, να ακολουθούμε την τάξη του, και τότε εκείνος θα μας βοηθήσει και πιο πολύ και πιο πολύ και πιο πολύ. Και όταν το Άγιο Πνεύμα μας βοηθάει, παίρνουμε δύναμη στη ζωή μας. Αντιμετωπίσουμε τα πάντα πνευματικά, βλέπουμε τα πάντα πνευματικά, δινόμαστε τη σοφία του Θεού πνευματικά και περπατάμε με έναν άλλο τρόπο πνευματικά και όχι σαρκικά, ψυχικά, διανοητικά. Αλληλούια! Και όταν περπατάμε όχι με αυτόν τον τρόπο, το Άγιο Πνεύμα μας στηρίζει. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν είναι μια συναισθηματική υπόθεση. Είναι μια πνευματική κοινωνία με τον Θεό στη ζωή μας. Και ζούμε σε εποχές που ο Θεός είναι παράκλητος στη ζωή του ανθρώπου. Σημαίνει, τι σημαίνει παράκλητος? Αυτός που καλείται για να σε βοηθάει. Και πώς καλείται το Άγιο Πνεύμα? Όταν λέμε Πατέρα στο όνομα του Ιησού, το Άγιο Πνεύμα καλείται. Όταν λέμε Κύριε Ιησού οδήγησέ μας, το Άγιο Πνεύμα καλείται. Όταν λέμε Άγιο Πνεύμα Θεέ παράκλητε δίδαξέ μας κατεύθυνέ μας, το Άγιο Πνεύμα καλείται. Και τότε ο Θεός εργάζεται πνεύμα με πνεύμα. Ενθαρρύνει το πνεύμα μας. Ενθαρρύνει την πίστη μας. Ενθαρρύνει τη σοφία μας. Ενθαρρύνει την καρδιά μας για να προχωράμε μπροστά. Αλληλούια! Και τότε εμείς τι κάνουμε? Ακολουθούμε το θέλημα και το σχέδιο του Θεού.
Και πραγματικά οι μαθητές άκουσαν τα λόγια του Χριστού και πήγαν και ενώθηκαν όλοι πνευματικά, έμειναν σε ένα μέρος το ανώγιο και προσευχόντουσαν. Που σημαίνει ένα σημαντικό στοιχείο για να μας οδηγεί το Άγιο Πνεύμα είναι η προσευχή. Και η ομαδική προσευχή που έχουμε σαν Εκκλησία, αλλά και η προσωπική προσευχή στη ζωή μας. Γιατί η ομαδική προσευχή βοηθάει και την προσωπική προσευχή. Αν δεν έχουμε ομαδική προσευχή, δεν θα έχουμε και προσωπική προσευχή. Θα έχουμε πολύ λίγο. Αν η ομαδική προσευχή θα αυξηθεί και η προσωπική προσευχή. Γιατί πάντα το μεγάλο στηρίζει το μικρό. Και πραγματικά οι Απόστολοι έμειναν όλοι μαζί. Και κατέβηκε ο Θεός, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα, ήρθε μέσα τους. Η παρουσία του ήρθε πάνω τους. Και άρχισε να τους οδηγεί με έναν υπέροχο τρόπο. Και άρχισε να περπατάνε κατά το Πνεύμα οι πρώτοι χριστιανοί. Αλληλούια, ο Θεός είναι ο ίδιος. Ζούμε στην εποχή που υπάρχουν δυσκολίες, μεγάλα προβλήματα, μεγάλη πλάνη στον κόσμο, μεγάλη αμαρτία και το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν μας. Αλληλούια, για να μας οδηγήσει μέσα σε αυτές τις καταστάσεις. Γι' αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται συναισθηματικά μόνο. Εργάζεται πιο βαθιά που εργάζεται πνευματικά στη ζωή μας. Να κτίσει πράγματα. Γιατί αν κάτι δεν το κτίσει ο Θεός δεν μπορεί να σταθεί αύριο και μεθαύριο, θα πέσει. Γι' αυτό ζούμε στην εποχή που κόβονται πράγματα, γκρεμίζονται πράγματα, αδυνατίζουν πράγματα. Που κάτι ζητάει ο Θεός. Αλλάζει η εποχή και κάτι ζητάει. Να γνωρίσουμε τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Και να γνωρίσουμε τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος πρέπει να προσευχόμαστε. Και τότε ο Θεός θα μας φωτίσει τι σημαίνει περπατάμε με το Πνεύμα. Και όταν πραγματικά περπατάμε το Πνεύμα θα κτίσουμε βάσεις. Ένας άνθρωπος που περπατάει πραγματικά με το Πνεύμα κτίζει βάσεις. Δεν κτίζει συναισθήματα. Αλληλούια, περπατάω απλά με το Πνεύμα. Κτίζει βάσεις. Και αυτές οι βάσεις είναι αδυνατές είναι. Αλληλούια. Γιατί ο Θεός έρχεται με έναν άλλο τρόπο τώρα στη ζωή μας. Είναι ο παράκλητος, αυτός που βοηθάει. Αλλά πρέπει να καλείται. Αλληλούια, για να μπορούμε να ανεβούμε τα σκαλοπάτια της πίστης, τα σκαλοπάτια της σοφίας και τα σκαλοπάτια της αλήθειας. Να γνωρίζουμε τους χρόνους, να γνωρίζουμε τις εποχές και να μην ζούμε με βάση την αίσθηση μόνο. Αλλά να ζούμε με βάση την ουσία να ζούμε. Αλληλούια, γιατί απ' την άλλη και τα πνεύματα, τα πονηρά εργάζονται στον κόσμο. Πιέσουν τον κόσμο, καταπιέσουν τον κόσμο, πλανούν τον κόσμο και χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού στη ζωή μας. Αλληλούια. Γιατί μέσα μας κατοικεί η θεότητα. Ποιος κατοικεί μέσα μας? Ο Θεός κατοικεί. Ο Θεός που βοηθάει. Τι ωραία λέξη είναι αυτή. Ο Θεός που βοηθάει. Αλληλούια. Ο Θεός που στηρίζει για να μας βγάλει από την αίσθηση και από την επένδυση στον κόσμο και να μας βάλει στην ουσία και στην επένδυση της Βασιλείας του Θεού. Αλληλούια, μια τελείως διαφορετική σχέση με το Άγιο Πνεύμα, ακολουθώντας τη γλώσσα και μένοντας τις βάσεις. Το Άγιο Πνεύμα για να κατέβει την ημέρα της Πεντηκοστής, παρόλο που ο Χριστός το είπε, η υπόσχεση το έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα θα έρθει, έπρεπε να προσευχηθούν οι μαθητές. Δεν ξεπεράστηκε η προσευχή. Με τον ίδιο τρόπο αναπτύσσεται η σχέση με το Άγιο Πνεύμα, μέσω της προσευχής. Αν δεν έχουμε εκκλησιαστική προσευχή, θα έχουμε πολύ μικρή προσευχή προσωπική. Αλληλούια, όσο μεγαλώνει η εκκλησιαστική προσευχή, αναπτύσσεται και η προσωπική προσευχή.
Γιατί πάντα το μεγάλο στηρίζει το μικρό. Και οι πρώτοι Απόστολοι μπήκαν κάτω από αυτό το πνεύμα, ενώθηκαν όλοι μαζί σε ένα μέρος του Ανώγιο, σε ένα πατάρι, σε ένα υψωμένο σημείο και άρχισαν όλοι να προσεύχονται. Που σημαίνει η προσευχή σε βάζει σε ένα υψωμένο σημείο. Γι' αυτό πάντα ο Χριστός όταν προσευχόταν ανέβαινε σε κάποιο όρος. Η προσευχή σε υψώνει. Τα υψωμένα όρη σημαίνει ότι υψώνεσαι πνευματικά υψώνεσαι. Δεν είναι εύκολο να προσεύχεσαι αν δεν ακολουθήσεις τη σοφία του Θεού. Όσοι είπανε εγώ θα προσεύχομαι πολύ. Μετά από μια εβδομάδα χάθηκε αυτό. Άδειασε. Και άντε, ας πούμε, να πας το βράδυ ύπνος, κύριε, σε ευχαριστώ για όλη την ημέρα που ήσουν κοντά μου, συγχώρεσέ με, να το έμασω αυτό. Και πολλοί δεν το κάνουν ούτε αυτό. Μπορείς να σταθείς σε εποχές που ζούμε μόνο με αυτή την προσευχή. Μπορείς να σταθείς. Προσευχή δεν είναι το να λέμε μάταια πράγματα στο Θεό, είναι να γνωρίσουμε τον Θεό. Να αφήσουμε τον εαυτό μας στο Θεό. Να αδειάσουμε τον εαυτό μας στο Θεό. Και τότε μαθαίνουμε τη σοφία του Θεού, τη γλώσσα του. Και καταλαβαίνουμε ότι όλα αλλάζουν, αλλά εκεί που όλα αλλάζουν υπάρχει το πέρασμα του Θεού. Πάντα υπάρχει ένα πέρασμα να περπατήσουμε. Το θέμα είναι ότι ο χριστιανός δεν το γνωρίζει το πέρασμα. Γιατί δεν προσεύχεται. Και αν δεν προσεύχεται δεν μπορεί να το γνωρίσει, πάει αλλού. Και μετά δυνατίζει. Συνθηκολογεί με το πνεύμα του κόσμου και αδυνατίζει. Γιατί δεν μπορείς να κρατήσεις κάτι αν δεν το επενδύσεις με τη σοφία του Θεού και πάνω στον νόμο του Θεού. Και στην ουσία η έλευση του Αγίου Πνεύματος έρχεται καθώς προσεύχονται. Και μετά τι κάνει, δημιουργείται η πρώτη εκκλησία και τους βάζει πάλι στα γόνατα. Και μένουν οι πρώτοι χριστιανοί στη διδασκαλία των Αποστόλων, στην κοινωνία των πιστών, στη Θεία Κοινωνία, την Ευχαριστία, το Σώμα και το Αίμα και στις προσευχές. Έρχεται με προσευχή και τους βάζει στην προσευχή. Αλληλούια. Τι ωραίο κομμάτι είναι η προσευχή. Σταύρωση. Χωρίς προσευχή δεν σταυρώνεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό και ο Θεός ξεχώρισε τον Μωυσή από τον λαό Ισραήλ και του λέει ανέβα πάνω στο Σινάι. Να τα πούμε οι δυο μας. Και άφησε τον λαό κάτω. Στους πρόποδες του Σινάι. Εσύ του λέει ανέβα πάνω. Δύσκολο πράγμα να ανέβει στο βουνό της προσευχής. Είναι, ας πούμε, προσωπική υπόθεση. Πρέπει ο καθένας να δώσει το θέλω του. Άγιο Πνεύμα, στήριξε το θέλω μας. Στήριξε τις αποφάσεις μας. Πρέπει να λάβουμε την κληρονομιά μας. Έχουμε μια κληρονομιά στη ζωή μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι το πνεύμα της κληρονομιάς μας, στη ζωή μας. Αλληλούια. Αν εμείς δεν κάνουμε τα βήματα, δεν μπορεί η κληρονομιά αυτή να γίνει ενεργή στη ζωή μας. Και ο καθένας πρέπει να προβληματιστεί με την καλή έννοια. Τι έχει σχεδιάσει ο Θεός για μένα. Είναι δικό μου. Και θέλω να το ζήσω. Πώς θα το ζήσω. Κάνοντας τα βήματα. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ούτε είναι τυχαία όπου το Άγιο Πνεύμα λέει είμαι ο Θεός που βοηθάω τώρα. Αλληλούια. Είμαι ο Θεός που βοηθάω. Αλλά για να με βοηθάει ο Θεός πρέπει να μάθω τη γλώσσα Του. Η γλώσσα του Αγίου Πνεύματος είναι πλούσια γλώσσα. Ας πούμε ένας Κινέζος για να μάθει ελληνικά πρέπει να πάει ξέρω εγώ ένα χρόνο στο σχολείο, 6 μήνες για να μάθει. Δεν μπορεί σε ένα λεπτό να μάθει την ελληνική γλώσσα. Ένας Έλληνας για να μάθει αγγλικά πρέπει να πάει ένα χρόνο στα αγγλικά στο φροντιστήριο. Σκεφτείτε η πνευματική γλώσσα, την πλούσια γλώσσα. Έχει το ναι, έχει το όχι, έχει την ειρήνη, έχει την ταραχή μέσα, έχει το πίσω, έχει το μπροστά, έχει αυτό έκλεισε, αυτό άνοιξε, πλούσια γλώσσα έχει. Αλληλούια, αυτό τελείωσε, αυτό ξεκινάει.
ανοίγει η καρδιά μας, ανοίγει το πνεύμα μας. Δόξα στον Κύριο. Γιατί ανοίγουμε τον εαυτό μας στον Θεό. Και τότε ζούμε κατά το πνεύμα. Η σάρκα σταυρώνεται, οι επιθυμίες μας σταυρώνονται και πάντα ξεκινάει ένα καινούργιο άνοιγμα με τον Θεό. Ποτέ ο Θεός δεν κλείνει. Λέει, υπάρχουν εποχές που κλείνει ο Θεός. Αλλά όταν έχουμε αγάπη, ταπείνωση, πάντα ο Θεός είναι η ώρα του που θα ανοίξει ο Θεός. Και θα ανοίξει στον Δήμο, θα ανοίξει στον Χρήστο, θα ανοίξει στον Λεωνίδα. Αν εγώ δεν είμαι ευαίσθητος, πώς θα καταλάβω το άνοιγμα. Ποτέ το Άγιο Πνεύμα δεν μας πιέζει. Το Άγιο Πνεύμα μας προτρέπει. Το Άγιο Πνεύμα δεν μας πιέζει. Μας προτρέπει. Γιατί δεν πιέζει κανέναν άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα. Προτρέπει τον άνθρωπο. Είδα το Άγιο Πνεύμα να πάει σε ένα μουσουλμάνο και να του λέει γίνε τώρα χριστιανός, γιατί θα πας στην κόλαση. Το Άγιο Πνεύμα δεν πιέζει, προτρέπει. Και αυτό είπαμε και την, όχι την Κυριακή που πέρασε, το θέλω. Και αυτό πολλοί λένε δεν με οδηγεί ο Θεός. Μα άμα δεν βάλεις το θέλος, πώς θα σου οδηγήσει ο Θεός. Αλληλούια. Εγώ βάζω το θέλω μου στη σωστή σειρά και το Άγιο Πνεύμα οδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα προτρέπει. Το Άγιο Πνεύμα κατευθύνει. Και πραγματικά μείναν όλοι στην προσευχή μαζί με τη μητέρα του Ιησού Χριστού και μαζί με την Μαρία και κάποιες γυναίκες και μαζί με τους άντρες και μείναν στην προσευχή μείναν όλοι. Δηλαδή αφού το είπε ο Χριστός έπρεπε να προσευχηθούνε. Ο Θεός πολλά πράγματα λέει στη ζωή μας, αλλά πρέπει αυτά να τα περάσουμε την προσευχή. Όλα περνάνε μέσα από την προσευχή. Γιατί η προσευχή σημαίνει επικοινωνούμε με τον Θεό, επικοινωνούμε με το Άγιο Πνεύμα, του μιλάμε και μας μιλάει. Επικοινωνία δύο πράγματα έχει, εγώ αδειάζω και εκείνος με γεμίζει. Εγώ του μιλάω και εκείνος μου μιλάει. Εγώ πάω με φόβους, εκείνος διώχνει τους φόβους, παίρνει ειρήνη. Δύο πράγματα συμβαίνουν στην προσευχή. Η πλευρά του Θεού και η δικιά μας πλευρά. Αλληλούια. Και τότε δυναμώνει το θέλω μας. Και ανεβαίνουμε σκαλοπάτια πίστης, σκαλοπάτια προσευχής, σκαλοπάτια αφιέρωσης. Αλληλούια. Η προσευχή έχει σκαλοπάτια, η πίστη έχει σκαλοπάτια, η αφιέρωση έχει σκαλοπάτια. Αλληλούια, συνήθως οι άνθρωποι που δεν προσεύχονται πολύ βρίσκουν άλλα στηρίγματα και άλλα αποκούμπια. Κάποιος θέλει πολλούς ανθρώπους και έτσι αναπαύεται με τους ανθρώπους. Κάποιος θέλει κάτι άλλο και αναπαύεται στο κατέβα, γιατί του λείπει η προσευχή. Όταν εγώ ολοκληρώνω με την προσευχή, τότε αναπαύουμε στο Θεό πραγματικά και δεν στηρίζουμε σε άλλες καταστάσεις. Όχι ότι δεν θέλουμε σχέση με ανθρώπους, όλα τα θέλουμε. Αλλά μπορώ να ζήσω και μόνος μου με τον Θεό. Μόνος μου. Μπορώ να στηριχτώ με τον Θεό, γιατί είμαι γεμάτος από τον Θεό μας. Αλληλούια. Και ο Θεός αλλάζει τα όρια της πίστης μας αλλάζει. Και σου λέει μη σκέφτεσαι όπως σκέφτεται ο κόσμος. Ούτε να λειτουργείς όπως λειτουργεί ο κόσμος. Ούτε να συνθηκολογείς όπως συνθηκολογεί ο κόσμος. Αλλά πρέπει αυτό να μην είναι μια συναισθηματική κατάσταση. Και αυτό είπα και την Κυριακή, δεν είναι το να φωνάξουμε μόνος του. Πολλοί άνθρωποι το έχουν παραξηγήσει. Σου λέω, άμα φωνάξω είναι δυνατός. Φωνάζει 24 ώρες, 24 φωνάζει. Δεν το αφωνάξουμε, κάποιες στιγμές φωνάζουμε. Είναι τι ζούμε, τι κτίζεται μέσα μας. Τι χτίζει ο Θεός μέσα μας. Αλληλούια. Και τότε αποκτάμε την ουσία της δύναμης που είναι η επαφή με τον Θεό. Και ενδύσουμε την εμπιστοσύνη του Θεού μέσα μας. Και αυτό σήμερα γεμίσει εκκλησία, σχολεία, παρασχολεία, πράγματα, 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 πράγματα.
πράγματα πράγματα. Όλα αυτά γίνονται με μια καλή προαίρεση. Το θέμα είναι εγώ κερδίσω την εμπιστοσύνη του Θεού μέσα μου. Λέει ο Θεός στον Δήμο, ναι, Δήμο αναπαύω μέσα σε προσωπικά. Λέει ο Θεός στον Λεωνίδα, Λεωνίδα αναπαύω με, ποιέρω με μαζί σου. Το αισθάνεσαι να το λέει αυτό. Λεωνίδα, πώς είπε ο πατέρας, αυτός είναι ο γιος μου, ο αγαπητός που χαίρομαι. Ευχαριστούμε. Και αν το είπε μια φορά, σημαίνει το έλεγε συνέχεια στην καρδιά του μας. Αλληλούια, αισθανόμαστε ο Θεός να αναπαύεται μέσα, να ευχαριστείται μέσα. Αν δεν αισθανόμαστε, μπορούμε να το κερδίσουμε αυτό. Να το λάβουμε. Αλληλούια, γιατί αν δείτε όλους τους ανθρώπους του Κυρίου, ο Θεός πάντα έχει ένα καλό λόγο να τους πει. Είπε ο Κύριος για τον Μωυσή, λέει, με τον Μωυσή του μιλάω πρόσωπο με πρόσωπο. Αλληλούια. Είπε για τον Δαβίδ ότι είναι άνθρωπος κατά την καρδία μου, είπε ο Κύριος. Είπε για τον Παύλο, είναι εκλεκτός σκεύος για μένα ο Παύλος είναι. Εκλεκτό λέει, ξεχωριστός σκεύος. Δεν έχει σημασία τι κάνω εγώ στη ζωή του, είναι για μένα ξεχωριστός είναι. Και αν δούμε όλη την ιστορία για τον Ενόχ. Ο Ενόχ δεν λέει ότι έκανε πολλά πράγματα, κηρύγματα, αυτά, δεν λέει τίποτα, θαύματα, μια λέξη. Περπάτησε μαζί με τον Θεό. Και ξαφνικά ο Θεός λέει κάτσε να σε πάρω μαζί μου τώρα. Και τι τον πήρε ο Θεός τον Ενόχ. Και τι ευχαριστήθηκε με το περπάτημα. Άμα δεν ευχαριστούνταν τον έπαιρνε τον αφήνε κάτω. Και θα έλεγε η Βίβλο, ναι ο Κύριος αναχώρησε από τον Ενόχ και τον Ενόχ έμεινε κάτω. Αλληλούια. Ευχαριστήθηκε. Ο χριστιανός πρέπει να έχει μια προτεραιότητα στην καρδιά του μας. Ο Θεός μέσα μου αναπαύεται. Αλληλούια. Ευχαριστείτε μέσα μου. Αν δεν ευχαριστείτε πρέπει να τον κάνω να ευχαριστείτε. Πώς θα τον κάνω να ευχαριστείτε τον Θεό. Δεν σημαίνει ότι αν αλλάξω το αμάξι μου θα ευχαριστείτε ο Θεός. Αν πάρω ένα πιο μεγάλο σπίτι θα ευχαριστείτε ο Θεός. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Είναι ότι πρέπει να τον εξητάω και να παραδίνομαι στο Θεό. Τότε θα ευχαριστείτε Θεός. Γιατί ο Χριστός δεν είχε που να κλείνει την κεφαλή του. Δεν είχε. Ζούσε διαπίστευση. Και περνάγανε κάπου με τον Πέτρο και είχε εκεί βάσαν δασμούς κάπου περνάγανε και δεν είχαν χρήματα να πληρώσουν. Και λέει ο Κύριος τον Πέτρο, λέει Πέτρο για να μην σκανδαλίσουμε τους ανθρώπους αυτούς, ρίξε λέει το, εκεί το αγκίστρι σου και θα πιάσει ένα ψάρι. Και μέσα στην κοιλιά του ψαριού έχει ένα νόμισμα να πληρώσουμε τους δασμούς εδώ πέρα, με πίστη ζούσε. Πού το ήξερε ότι εκεί μέσα έχει κάτι το ψάρι. Το Άγιο Πνεύμα μέσα του μαρτύρησε. Ήξερε τη γλώσσα του Πνεύματος. Και λέει όλα καλά Πέτρο, θα καλύψουμε την ανάγκη. Τι υπέροχο περπάτημα είναι αυτό. Περπατώντας με το Άγιο Πνεύμα. Παρεξηγείται αυτό από τον κόσμο. Παρεξηγείται από τους ανθρώπους, αλλά είναι όμορφο είναι. Πρέπει να περπατήσουμε με το Άγιο Πνεύμα. Όχι συναισθηματικά, αλλά ουσιαστικά να περπατήσουμε. Γιατί ζούμε στην εποχή που μπερδεύεται το συναισθηματικό με το ουσιαστικό. Μπερδεύεται ο τύπος με την ουσία. Αλληλούια. Και πρέπει, είναι η ώρα που ο Θεός γκρεμίζει τον τύπο σε όλο τον κόσμο. Σαν να λέει ο Θεός δεν μου αρέσει ο τύπος. Και λέει εξητήστε την ουσία, εξητήστε. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Αν δεν έχουμε εκκλησιαστική προσευχή, πώς θα έχουμε προσωπική προσευχή. Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο να έχουμε. Γιατί πάντα η μεγάλη προσευχή στηρίζει στη μικρή προσευχή. Νόμος. Οι νόμοι δεν αλλάζουν. Οι νόμοι δεν αλλάζουν οι νόμοι του Θεού. Και έτσι θα γνωρίσουμε το Άγιο Πνεύμα. Και τότε δημιουργήθηκε μια ενότητα πίστη στην πρώτη εκκλησία. Ο Θεός κατέβαινε με το πρόσωπό Του, με τις ενέργειές Του, με τις δυνάμεις Του, γιατί χαιρόταν ο Θεός, αναπαυότανε.
Όταν ο Θεός δεν κατεβαίνει, δεν αναπαύεται. Και είμαστε ευλογημένοι που κατεβαίνει ο Θεός, γιατί σημαίνει ότι αναπαύεται σε ένα κομμάτι ο Θεός. Αν δεν κατεβαίνει ο Θεός, δεν αναπαύεται. Αλληλούια, δεν ευχαριστείτε. Ούτε αν είμαστε πολλοί άνθρωποι, αν έχουμε πολλά κτίρια, δεν κατεβαίνει ο Θεός. Δεν αναπαύεται. Δεν ευχαριστείτε. Γι' αυτό έχουμε και όπλα που είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Να επενδύσουμε, να πάρουμε χάρη για να κατεβαίνει πιο πολύ ο Θεός. Και μέσα σου να αισθάνεσαι ότι ο Θεός χαίρεται προσωπικά με σένα. Και η μέρα με την ημέρα θα αλλάζεις σαν άνθρωπος και θα χαίρεσαι. Θα απολαμβάνεις το κάθε δευτερόλεπτο στη ζωή σου. Αλληλούια. Αν δεν έρχεται αυτή η αλλαγή, είναι κουραστική η ζωή. Είναι κουραστική η καθημερινότητα. Είναι κουραστικά τα προβλήματα. Όταν όμως μπαίνουμε στην αλλαγή, είναι ευχάριστη η καθημερινότητα. Ξεκινάς το πρωί με ευχαρίστηση. Ξεκινάς την ημέρα με πολύ ευχαρίστηση. Ξεκινάς την ημέρα με πολύ χαρά, με πολύ αισιοδοξία. Ξεκινάς την ημέρα με πολύ δύναμη και ελπίδα για όλα τα πράγματα. Δεν ατονείς, δεν κουράζεσαι. Παρόλο που υπάρχουν φορτία, σε ανανεώνεσαι. Ένα φορτίο έρχεται, δύο επίπεδα ξεκούρασης έρχονται αυτομάτως. Δεν προλαβαίνει να σε φθείρει η κούραση. Δεν προλαβαίνει να σε φθείρει το πρόβλημα. Αλληλούια. Γιατί ο Θεός που βοηθάει είναι κοντά μας. Αλληλούια. Το Άγιο Πνεύμα που βοηθάει είναι κοντά μας. Πόσο κοντά μας είναι. Πιο κοντά μας δεν υπάρχει, είναι μέσα μας. Και είναι δίπλα μας είναι. Μα όπου και να είμαι μπορεί να είναι μέσα μου και δίπλα μου, μπορεί να είναι και μέσα μου και δίπλα μου. Όπου και να είμαι. Για ποιο λόγο, για να με βοηθάει να πάρω δύναμη και να γίνω μάρτυρας. Τι σημαίνει μάρτυρας? Να έχω λόγια Θεού στην καρδιά μου και στο στόμα μου. Να έχω σκέψη Θεού στο νου μου. Να μην με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, αλλά πρώτα απ' όλα η Βασιλεία του Θεού. Αυτό να με ενδιαφέρει. Αυτό σημαίνει μάρτυρας. Μέσα στην καρδιά μου υπάρχει χώρος για οτιδήποτε έχει ο Θεός. Δεν είναι το να πάρουμε, ας πούμε, κάθε πλατεία και να μιλάμε και να ξανακούσει τέτοιο θέμα. Μέσα μας να υπάρχει χώρος για τη μαρτυρία του Θεού. Και εκεί που θα πάμε ο Θεός θα μας ανοίξει δρόμους. Θα δημιουργήσει περάσματα. Θα φέρει ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να τους κυνηγήσουμε, θα τους φέρει ο Θεός. Αλληλούια. Και θα αισθανθούμε ότι η μαρτυρία ζωντανεύει. Διαφορετικά θα αισθανθούμε ότι η μαρτυρία έχει χαθεί πλέον. Μπορεί να πω που έπερασε ένας μήνας και δεν άνοιξα το στόμα μου κάπου για το Θεό. Για να μην το ανοίξουμε, δεν έφερε ο Θεός έναν άνθρωπο. Για να μην φέρει ο Θεός έναν άνθρωπο, σημαίνει ότι εγώ έχω αδυνατήσει. Αν εγώ ήμουν δυνατός μέσα, θα είχε φέρει έναν άνθρωπο. Και εγώ θα το είχα ανοίξει το στόμα μου. Δηλαδή δεν ανοίγουμε εμείς τα πράγματα, εμείς κάνουμε την πλευρά μας με το Θεό. Και το Άγιο Πνεύμα μας βοηθάει. Το Άγιο Πνεύμα μας στηρίζει. Το Άγιο Πνεύμα μας κατευθύνει. Το Άγιο Πνεύμα μας κρατάει άγρυπνο στη ζωή μας. Αλληλούια. Και τότε έχουμε καρδιά να προσφέρουμε υπηρεσία για το Θεό. Και χθες είχαμε πάει έτσι δύο-τρία αδέρφια κάπου και υπηρετήσαμε τον Κύριο. Και μετά φύγαμε όλοι χαρούμενοι. Γιατί φύγαμε χαρούμενοι? Γιατί διαθέσαμε την καρδιά μας να υπηρετήσουμε τον Θεό. Αλληλούια! Και ο Θεός τη γέμισε την καρδιά μας. Και αν το έκανε χθες, θέλει να το κάνει και αύριο. Θέλει να το κάνει και μεθαύριο. Θέλει να το κάνει και κάθε μέρα. Θέλει να το κάνει και κάθε ώρα. Για να έχουμε καρδιά γεμάτη με το Θεό. Αλληλούια, γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι κοντά μας. Για να αποκτήσουμε μια υπέροχη σχέση με το Άγιο Πνεύμα, που κτίζεται στη σοφία, κτίζεται στην οδηγία του Θεού, και τότε δεν θα αναρωτιόμαστε γιατί το ένα, γιατί το άλλο, αλλά ο Θεός θα μας δίνει απαντήσεις.
πολλά ερωτήματα βασανίζουν την καρδιά μας. Γιατί αυτό, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί το παράλλο. Και δεν μπορούμε να βρούμε εξηγήσεις. Ή βρίσκουμε εξηγήσεις που δεν μας ικανοποιούν. Όταν όμως έρχεται η εξήγηση του Θεού στην καρδιά μας, έχουμε ικανοποίηση. Αλληλούια. Ο Ιωσήφ ήταν ένας ευλογημένος άνθρωπος του Θεού. Και είχε ένα σπουδαίο δώρο. Εξηγούσε τα σημεία που έδινε ο Θεός. Γιατί σήμερα ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, απ' την άλλη ο Θεός δίνει σημεία που πρέπει να τα εξηγήσεις. Υπάρχουν σημεία που πρέπει να τα εξηγήσουμε από το Θεό. Και όπως οι σοφοί της Αιγύπτου δεν μπορούσαν να εξηγήσουν και οι μάγοι της Αιγύπτου τα σημεία, τα όνειρα που έβλεπε ο Φαραώ και άλλοι άνθρωποι, τα εξηγούσε ο Ιωσήφ. Αλληλούια! Σήμερα ο κόσμος πολλά πολλά γίνονται. Ποιος εξηγεί τα σημεία του Θεού? Για να εξηγείς τα σημεία του Θεού πρέπει να αφιερώνεσαι στον Θεό. Γιατί αφού γίνονται στον κόσμο, ο Θεός απ' την άλλη έχει σημεία να τα εξηγήσουμε. Τι είναι αυτό? Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έγινε αυτό? Γιατί έγινε αυτό? Γιατί έκλεισε η Εκκλησία? Ήταν ο Θεός? Δεν ήταν ο Θεός? Τι είναι αυτό? Τι είναι το άλλο? Πρέπει να έχουμε την εξήγηση του Θεού. Σπανίζει η εξήγηση του Θεού, όχι ότι δεν υπάρχει. Σπάνια σε ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι προτιμούν την εξήγηση των φυσικών καταστάσεων. Γιατί δεν υπάρχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Αλληλούια. Δεν υπάρχει κοινωνία διότι δεν υπάρχει αφιέρωση με το Άγιο Πνεύμα. Και αφιέρωση με το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται μαγικά. Γι' αυτό ξεκινάει μια άλλη εποχή στον κόσμο που ο Θεός θα βοηθήσει τον λαό του να επιστρέψει και να του πει όχι ότι τα έκανες όλα τόσο καλά. Γιατί αν τα είχες κάνει καλά δεν θα φτάναν τα πράγματα εκεί, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Και για να ξεκινήσουμε από την αρχή ξεκινάμε πρώτα από το πνεύμα της Εκκλησίας και μετά ξεκινάμε από τις αλήθειες της Εκκλησίας και μια η αλήθεια της Εκκλησίας είναι η προσευχή. Αλληλούια, και βάζουμε καινούργιες βάσεις στη ζωή μας. Και όταν ο Θεός δει την καρδιά μας και το θέλω μας, τότε αναπαύεται πιο πολύ μέσα μας. Και όταν ο Θεός αναπαύεται μέσα μας, οδηγεί τη ζωή μας διαφορετικά. Κατευθύνει τα βήματά μας διαφορετικά. Και τότε κάνει τα βουνά να γίνονται πεδιάδα, τα γυρίζει. Αλληλούια, γυρίζει τις καταστάσεις ο Θεός. Και έτσι μπορούμε να δούμε το όρος να γίνεται πεδιάδα. Γι' αυτό λέει στον προφήτη Ζαχαρία. Πού είναι το όρος στον προφήτη? Το όρος θα γίνει πεδιάδα δια του Αγίου Πνεύματος. Όχι όμως με μια συναισθηματική κατάσταση. Αλλά με μια κατάσταση ουσίας, σχέσης, με μια λειτουργία και μια εργασία πνευματική γίνεται. Αλληλούια! Και όταν ο Θεός αναπαύεται, στηρίζει και τα λόγια μας ο Θεός. Στην ουσία ο Θεός αν δεν στηρίζει τα λόγια μας, είναι κούφια τα λόγια μας. Κούφια λόγια. Λόγια του Ευαγγελίου, αλλά είναι κούφια. Δεν έχουν περιεχόμενα. Αλληλούια, όταν ο Θεός με στηρίζει, στηρίζει το λόγο μου πιο πολύ, στηρίζει την προφητεία μου, στηρίζει την πίστη μου. Και τι αναπαύεται ο Θεός? Το να μιλάμε όλοι οι λόγια του Ευαγγελίου είναι ωραίο, είναι. Το θέμα τα στηρίζει ο Θεός τα λόγια. Αυτή είναι η ουσία. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός είναι καλός Θεός. Και είναι κοντά μας να μας βοηθάει. Είναι κοντά μας να κτίσει ωραία πράγματα. Είναι κοντά μας να είναι ο παράκλητος στη ζωή μας. Να είναι ο Θεός της αλήθειας. Ο Θεός της σοφίας. Ο Θεός της χάρης. Ο Θεός της δόξας. Ο Θεός της πληροφορίας στην καρδιά μας. Δόξα στον Κύριο.
Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν. Και δεν χρειάζεται ανθρώπινα βοηθήματα. Χρειάζεται σιγά σιγά να αφαιθούμε για να μας βοηθήσει να ταυτιστούμε με τη δικιά του χάρη, με τη δικιά του σοφία και με τη δικιά του αλήθεια, για να κατεβαίνει ο Θεός. Και όταν κατεβαίνει ο Θεός είναι τόσο όμορφο, αναπαυόμαστε, ξεκουραζόμαστε, φεύγουν τα βάρη από πάνω μας, φεύγουν τα φορδία από πάνω μας, φεύγει η κούραση από πάνω μας, αλλάζει η καρδιά μας, παίρνουμε καινούργια μηνύματα στην καρδιά μας και προχωράμε μπροστά και όμορφα και ευλογημένα, γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι κοντά μας για να μας διδάξει τι σημαίνει να έχουμε δύναμη στη ζωή μας. Δηλαδή να μας βοηθάει ο Θεός, να περπατάμε μαζί με τον Θεό, να ακολουθούμε τη σοφία και τη γλώσσα του Θεού. Αυτό σημαίνει δύναμη. Να ζούμε κατά την ουσία και όχι κατά το συναίσθημα και τον τύπο. Αλληλούια. Και τότε θα έχουμε δύναμη Θεού στη ζωή μας. Παρεξηγημένη η λέξη δύναμη. Όλοι αγαπάμε τη λέξη δύναμη. Αλλά μπορεί να έχει λάθος κατανόηση στην καρδιά η λέξη δύναμη. Αλληλούια. Δύναμη είναι να ζούμε με τον Θεό. Δύναμη είναι να ξέρουμε τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος. Δύναμη είναι να εμπιστευόμαστε πάντα τον Θεό σε κάθε κατάσταση, σε κάθε περίπτωση. Δύναμη είναι να μην λέμε ποτέ ότι μπροστά είναι η καταστροφή, αλλά πάντα μπροστά υπάρχει το αύριο του Θεού. Αυτό είναι δύναμη. Αλληλούια. Γι' αυτό και ο Αβραάμ κατέβαζε το χέρι επάνω στον Ισάκ και πίστευε ότι ο Θεός μπορεί να τον σηκώσει μετά από τη στάχτηση. Δύναμη, πραγματική δύναμη. Αλληλούια, γιατί κάτι έκτιζε ο Θεός μέσα. Αν δεν κτίσει ο Θεός μέσα μας, δεν μπορούμε να έχουμε ουσιαστική σχέση με τη δύναμη. Και το ωραίο είναι ότι ο Θεός θέλει να κτίσει μέσα μας. Αλληλούια, θέλει να κτίσει μέσα μας. Γιατί είναι παράκλητος. Δόξα στον Κύριο, είναι παράκλητος. Είναι φίλος που βοηθάει. Είναι δάσκαλος που βοηθάει. Είναι επιμένας που οδηγεί. Είναι το υπέροχο Άγιο Πνεύμα να κατευθύνει τα βήματά μας. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια στο Πνεύμα το Άγιο. Δόξα στον Θεό. Για να προχωρήσουμε μαζί με το Άγιο Πνεύμα. Ευχαριστώ τον Θεό. Γι' αυτό και ο Μωυσής έβγαλε το λαό Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο. Τεράστια πράγματα, σημεία όλα αυτά, δυνάμεις, τα πάντα όλα. Και μετά ο λαός ήθελε να γυρίσει πίσω στην Αίγυπτο. Ένα εξωφρενικό πράγμα. Να ξαναπάει πίσω στη σκλαβιά. Μα 400 χρόνια δεν κουράστηκε να είναι σκλάβος. Η σάρκα του επιθυμούσε πίσω πάλι τη σκλαβιά. Αλληλούια, δεν μπορούμε να κόψουμε τις επιθυμίες που πίσω έχουμε. Έρχεται η ώρα που ξυπνάει το παρελθόν, το θέλει σαν. Δεν κόβεται. Μόνο στη συνεχή φανέρωση του Κυρίου και στο Άγιο Πνεύμα θα κοπεί αυτό. Θα ξεριζωθεί αυτό. Θα κατακαεί αυτό. Αλληλούια. Και τότε θα επιθυμούμε τα μπροστά και τα άνωθεν ακολουθώντας τον Κύριο στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Ας αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα να δώσει προτεραιότητα στην καρδιά μας, οδηγία, σοφία, κατεύθυνση και να κτίσει μέσα στην καρδιά μας καινούργια πράγματα το Άγιο Πνεύμα και να μπορούμε να τα κρατήσουμε και να μείνουμε. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη, κράτα αυτό που έχεις. Για να μην το χάσεις, λέει ο Θεός, κράτα το. Με νύχια και με δόντια, κράτα το. Να μην το χάσεις. Είναι δικό σου, από το Θεό είναι, κράτησε το. Και ο Θεός θα το αυξήσει. Αλληλούια, ο Θεός θα το μεγαλώσει. Γιατί πρέπει να είμαστε άνθρωποι προσευχής να είμαστε. Να αντιμετωπίζουμε τα πάντα με προσευχή. Να λέμε τα πάντα στο Θεό με προσευχή. Και τα δύσκολα και τα εύκολα και τα απρόβλεπτα με προσευχή. Μην φύγουμε από το στόχο μας.
Ο στόχος μας είναι να τα λέμε όλα στο Θεό με προσευχή. Αν το χάσουμε αυτό, χάνουμε το στόχο μας. Αλληλούια. Και τότε θα μπούμε σε άλλα πράγματα που δεν βρίσκεται το Άγιο Πνεύμα. Και θα απογοητευτούμε μετά, γιατί θα πέσουμε, θα τα γκρεμιστούν όλα αυτά. Αλλά είναι εποχές για σοφία, για οδηγία, για τη βουλή του Θεού. Γιατί το Άγιο Πνεύμα φανερώνει τη βουλή του Θεού, το θέλημα του Θεού. Και τότε κάνει τη ζωή μας ευχάριστη. Μέσα στα προβλήματα, μέσα στις δυσκολίες, μέσα στα απρόοπτα, την κάνει ευχάριστη τη ζωή μας. Δεν την κάνει κουραστική. Δεν την κάνει απογοητευτική. Όχι ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά το Άγιο Πνεύμα την κάνει ξεκούραστη, την κάνει. Αλληλούια. Την κάνει ευχάριστη, την κάνει. Γιατί μας στηρίζει το Πνεύμα το Άγιο. Στηρίζει την καρδιά μας το Πνεύμα το Άγιο τη στηρίζει. Και έτσι μπορούμε να περπατήσουμε με δύναμη Θεού, γιατί ο Θεός είναι δυνατός, και έχουμε μέσα μας την πιο μεγάλη δύναμη όλου του σύμπαντος, που είναι ο Θεός. Και είναι πολύ κοντά μας. Και όμως ο άνθρωπος πόσο εύκολα εμποδίζει αυτή τη δύναμη να οδηγήσει τη ζωή του. Είναι πραγματικά άξιο θαυμασμού με την κακή έννοια, πόσο εύκολα εμποδίζεται ο Θεός. Γιατί δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Και για να βρούμε τον τρόπο πρέπει να πάρουμε τη γνώση και τη σοφία του Θεού. Και τότε θα μάθουμε τον τρόπο του Θεού. Και τότε θα επενδύσουμε στους τρόπους του Θεού. Και θα ακολουθήσουμε τη σοφία και την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Ας κρατήσουμε τον Λόγο του Κυρίου. Και πιστεύω ότι το Άγιο Πνεύμα μίλησε μέσα στις καρδιές μας καλά, πολύ γερά μίλησε, και θα μας επηρεάσει προς το θετικό, θα μας επηρεάσει, και εμείς θα ανταποκριθούμε σε αυτό το άγγιγμα και την κατεύθυνση του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Γιατί ο Κύριος θέλει να παραδώσουμε τις καρδιές μας στα δικά του χέρια και στη δικιά του σοφία και να περπατήσουμε μαζί με τον Κύριο. Δόξα στον Θεό. Ο λόγος του δεν αλλάζει, όλα τα άλλα θα αλλάξουν. Όλα θα αλλάξουν. Ο λόγος του δεν αλλάζει. Και πρέπει να έχουμε πνεύμα αγάπης και προσευχής στο Θεό. Γιατί έτσι θα νικήσουμε την κούραση, την ατομία, το παρελθόν, τις κακές συνήθειες, τα κακά βιώματα, και έτσι δεν θα πάμε ένα μήνα καλά και τον άλλο μήνα στραβά, θα πάμε και τον ένα μήνα καλά και τον άλλο καλά. Και τον παράλληλο καλά. Και τον παράλληλο καλά, γιατί κτίζουμε με ένα σωστό τρόπο. Γι' αυτό είναι οι εποχές να κτίσουμε, όχι απλά να κτίσουμε, αλλά να κτίσουμε με καλό υλικό. Σοφό υλικό. Και όταν κτίσουμε καλό υλικό, θα σε στηρίζει ο Θεός. Αλληλούια, θα με στηρίζει ο Θεός. Θα είναι παράκλητος. Τι θα είναι? Παράκλητος. Είναι σαν να έχεις μια τράπεζα κοντά σου, ένα λογιστή κοντά σου, ένα μηχανικό κοντά σου, θα τα έχεις όλα κοντά σου. Γιατί θα σε στηρίζει ο Θεός. Αν δεν σε στηρίζει ο Θεός, τότε ψάχνουμε να τα βρούμε όλα αυτά. Με στηρίζει ο Θεός, με στηρίζει. Και αφού με στηρίζει ο Θεός, μπορούμε να περπατήσουμε κατά τον Λόγο του Κυρίου. Να περπατήσουμε κατά τον Λόγο του Κυρίου. Να περπατήσουμε κατά τη σοφία του Κυρίου, γιατί ακολουθούμε το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας. Και το Άγιο Πνεύμα είναι εδώ πέρα να μας μάθει, όχι γιατί αν πάμε απλά να κάτσουμε στην Εκκλησία, δεν βγαίνει τίποτα. Πρέπει να πάρουμε τη σοφία του Θεού μέσα μας, την αλήθεια του. Και αυτή η αλήθεια θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε καλά και να κτίσουμε τη ζωή μας καλά. Αν κάποιος αισθάνεται ότι έκτισε τα πάντα καλά, δεν χρειάζεται τίποτα. Αν όμως δεν τα κτίσαμε όλα καλά, χρειάζεται να μας βοηθήσει ο Κύριος και να τα κτίσουμε όλα με σοφία, με σύνεση και οδηγία κατά πάντα στη ζωή μας. Ας κρατήσουμε το Λόγο του Αγίου Πνεύματος
για να μπορεί ο Κύριος να στηρίξει την προφητεία μας και την οδηγία μας. Αλληλούια, αλληλούια. Ας κρατήσουμε τον λόγο του.